Συνδέουμε τους ηθοποιούς με τη γοητεία και νομίζουμε ότι η δουλειά τους είναι εύκολη. Αλλά μερικές φορές η δουλειά των ηθοποιών μπορεί να είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Πρέπει να εκτελέσουν ορισμένα ακροβατικά που μπορεί να είναι συναρπαστικά για να τα παρακολουθήσεις. Αλλά δεν είναι και τόσο διασκεδαστικά για να τα παίξεις. Υπάρχουν σκηνές που απαιτούν πολλά ρίσκα για να γίνουν και προϋποθέτουν τη λήψη μέτρων ασφαλείας. Μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο, ακόμα και μετά τον εξοπλισμό ασφαλείας. Επίσης, μερικές φορές μπορεί να είναι τόσο ρυψοκίνδυνο που οι ηθοποιοί παραλίγο να πεθάνουν στο πλατό. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, όπως μια δυσλειτουργία του εξοπλισμού. Υπάρχουν μερικοί ηθοποιοί που έχουν μοιραστεί τέτοιες εμπειρίες. Δείτε αυτό το βίντεο για να μάθετε ποιοι είναι. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Hunger Games, Επανάσταση Μέρος Πρώτο, η Jennifer Lawrence παραλίγο να πνιγεί όταν μια μηχανή ομίχλης χάλασε και άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό σε μια σύραγγα όπου πεζόταν η σκηνή. Τα γυρίσματα διακόπηκαν αμέσως, καθώς πανικός κατέλαβε το πλατό και οι άνθρωποι έτρεξαν να τη σώσουν από το τούνελ. Όταν η Lawrence βγήκε από την ομίχλη, είχε έντονο πνίξιμο και οι πληροφορίες λένε ότι αργότερα επέφερε από ναυτία και ήλιγκο. Ο Johnny Depp γλίτωσε με δυσκολία το θάνατο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο μοναχικός καβαλάρης». Όταν έπεσε από ένα άλογο που κάλπαζε, ποδοπατήθηκε και στη συνέχεια σύρθηκε για σχεδόν 30 μέτρα μέσα στην έρημο. Ευτυχώς, ο ανθεκτικός ηθοποιός έφυγε μόνο με έναν άσχημο μόλοπα στο στομάχι του σε σχήμα αποτυπώματος οπλής. Ο σκηνοθέτης Γκορ Βερμπίνσκι δήλωσε στη New York Post ότι στις ταινίες Western τα φαινομενικά απλά πράγματα μπορούν να γίνουν απίστευτα επικίνδυνα και ότι το ατύχημα με τον Johnny Depp ήταν μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έχω δει ποτέ. Ο Jason Statham είναι ένας ηθοποιός που ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με ταινίες δράσης, οπότε δεν του είναι άγνωστες οι ρυψοκίνδυνες σκηνές. Όμως κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της παραγωγής Η Αναλώσιμη 3, τα πράγματα ξέφυγαν λίγο από τον έλεγχο. Ενώ ο Statham οδηγούσε ένα φορτηγό, τα φρένα δεν λειτουργήσαν και αναγκάστηκε να πηδήξει έξω από το εν κινήσει όχημα, καθώς αυτό έπεφτε στη μαύρη θάλασσα. Ευτυχώς είχαμε βγάλει τις πόρτες από πριν, δήλωσε ο συμπρωταγωνιστής του Σιλβέστερ Σταλόνε στους δημοσιογράφους στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο. Αν κάποιος άλλος βρισκόταν μέσα στο φορτηγό, θα ήμασταν νεκροί, γιατί όλοι μας φορούσαμε βαριές μπότες και ζώνες όπλων. Θα είχαμε πνιγεί. Αλλά επειδή ο Τζέισον είναι δίτης Ολυμπιακής ποιότητας, βγήκε από όλο αυτό. Ο Στέιθαμ έχει υποβαθμίσει ως επιτοπλίστων κάθε κίνδυνο που μπορεί να αντιμετώπισε στα γυρίσματα. Όταν ρωτήθηκε για το χειρότερο τραυματισμό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, είχε πει χαρακτηριστικά: έσπασα ένα κορδόνι παπουτσιού στην πρώτη κιόλα σκηνή. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Τσάκι Τσάν εξαπατά το θάνατο σχεδόν κάθε φορά που μπαίνει στο πλατό. Τα πολυάριθμα αποτυχημένα μοντάζ Κασκαντέρ που συνοδεύουν πολλές από τις ταινίες του είναι αρκετή απόδειξη γι' αυτό. Όμως ένας από τους χειρότερους τραυματισμούς του συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τεράστιας μάχης στο εμπορικό κέντρο στο τέλος της ταινίας Αστυνομική Ιστορία. Κατά τη διάρκεια της σκηνής, ο Τσάκι Τσάν πηδάει πάνω σε ένα μεταλλικό στήλο και γλιστράει προς τα κάτω, προκαλώντας την έκρηξη δεκάδων λαπτήρων γύρω του. Η σκηνή είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει τον 7ο και τον 8ο σπόντυλο, να εξαρθρώσει τη λεκάνη του και να κάψει τα χέρια του, χάρη στα φώτα που άναβαν σπίθες. Όπως συμβαίνει, το Κασκαντέρ έγινε στην πραγματικότητα πιο επικίνδυνο, λόγω της απόφασης να χρησιμοποιηθεί γυαλί ζάχαρης, το οποίο είναι παχύτερο από το κανονικό γυαλί Κασκαντέρ. Στην ταινία Συμμορία των Μάγων υπάρχει μια σκηνή όπου ο χαρακτήρας της Isla Fisher πρέπει να κάνει μια μεγάλη απόδραση από έναν ιδρύο γεμάτο νερό πριν πέσει πάνω της ένα μάτσο αδιφάγα πυράγχας. Αλλά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σκηνής, τα δεσμά της κόλλησαν και δεν μπορούσε να βγει. Όλοι στο πλατό πίστευαν ότι ήταν θαυμάσια ηθοποιία, αλλά η αλήθεια ήταν ότι στην πραγματικότητα βρισκόταν στη διαδικασία πνιγμού. Ευτυχώς ένας κοντινός Κασκαντέρ παρατήρησε ότι πάλευε πραγματικά και μπήκε μέσα για να την απελευθερώσει. Όλοι γνωρίζουν ότι στον Tom Cruise αρέσει να κάνει μόνο στο τα ακροβατικά, αλλά μερικά από τα πιο επικίνδυνα παραλίγο να του κοστίσουν τη ζωή. Σε μια τέτοια περίπτωση, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Ο Τελευταίος Σαμουράι, παραλίγο να σκοτωθεί όταν τα μηχανοκίνητα άλογα που χρησιμοποιήθηκαν για κάποιες σκηνές παρουσίασαν βλάβη. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας κοινής μάχης με τον συμπρωταγωνιστή του Χιουριούκη Σανάντα, τα άλογα έπρεπε να σταματήσουν ακριβώς τη στιγμή που οι δύο ηθοποιοί χτυπούσαν τα σπαθιά τους. Αντί να σταματήσουν, τα μηχανικά άλογα συγκρούστηκαν και το σπαθί έφτασε 2,5 εκατοστά από το να χτυπήσει το λαιμό του Κρούζ. Το μόνο πράγμα που τον γλίτωσε ήταν τα γρήγορα αντανακλαστικά του Σανάντα, του οποίου η δεξιοτεχνία με τη λεπίδα του επέτρεψε να αποφύγει τον αποκεφαλισμό του μεγαλοαστέρα του Χόλιγουντ. Αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ το Rocky 4 και έχετε εντυπωσιαστεί από το ρεαλισμό των σκηνών μάχης, είναι επειδή οι ηθοποιοί χτυπούσαν πραγματικά ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Σε μια σκηνή όπου ο Ρόκι πρέπει να δεχτεί μια γροθιά που το ρίχνει στο έδαφος, ο Σταλόνε ζήτησε από τον Λούντγκρεν να το χτυπήσει όσο πιο δυνατά μπορεί. Ο Λούντγκρεν συνένεσε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Σταλόνε να διακομιστεί στο νοσοκομείο επειδή η καρδιά του πρίστηκε. Χρειάστηκε να παραμείνει στην εντατική για πάνω από μία εβδομάδα. Ο Τζέραρντ Μπάτλερ παραλίγο να πνιγεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας κυνηγώντας το Μαβέρικ, όταν ένα μεγάλο κύμα έπεσε πάνω του ενώ έκανε τις δικές του φιγούρες στο σερφ. Τα τρεχούμενα νερά τον έκαναν να βυθιστεί για σχεδόν ένα ολόκληρο λεπτό σε αυτό που οι έμπειροι σέρφερ περιγράφουν ως κράτημα δύο κυμάτων, όπου ένα κύμα ρίχνει ένα άτομο τόσο βαθιά κάτω από το νερό που δεν μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια πριν χτυπήσει ένα άλλο κύμα. Ο Μπάτλερ τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, εθίστηκε στα παυσίπονα και στη συνέχεια μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης για τρεις εβδομάδες. Μετά από ένα ατύχημα στα γυρίσματα της ταινίας Aeon Flux του 2004, που παραλίγο να την αφήσει παράλυτη, η Σαρλίζ Θερόν ορκίστηκε να μην ξανακάνει επικίνδυνα ακροβατικά. Η ηθοποιός ολοκλήρωνε μια σειρά από κολοτούμπες προς τα πίσω, για μια δύσκολη λήψη σε μια ταινία δράσης, όταν έκανε ένα λάθος βήμα και προσγειώθηκε άτσαλα στο λαιμό της. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί δισκοκύλη επικίνδυνα κοντά στη σπονδυλική στήλη. Τα γυρίσματα διακόπηκαν για 8 εβδομάδες, ώστε η Θερόν να έχει αρκετό χρόνο για να αναρρώσει. Οι γιατροί φοβόντουσαν ότι ο τραυματισμός θα άφηνε την ηθοποιό με περιορισμένη κινητικότητα και παρόλο που ανάρρωσε πλήρως, τώρα αποδέχεται ότι θα έπρεπε να αφήσει την έντονη κασκαντέρ δουλειά στους επαγγελματίες. Το 2005, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής βασανιστήριων για την ταινία Συριάννα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ άνοιξε κατά λάθος το κεφάλι του και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι γιατροί χρειάστηκαν εβδομάδες για να εκτιμήσουν τον τραυματισμό. Και μόνο όταν η Λίζα Κόντροου τον παρέμπευσε στον νευρολόγο αδελφό της, ανακαλύφθηκε ότι η σπονδυλική στήλη του Κλούνεϊ είχε διαρροή υγρού και η έκταση της ζημιάς ήταν πιο σοβαρή από ό,τι αντιλαμβανόταν κανείς. Είχε ένα σκίσιμο 6 εκατοστά στη μέση της πλάτης του και ένα σκίσιμο 2 εκατοστά στον αφιένα του. Σε συνέντευξή του το 2012, ο Κλούνεϊ θυμήθηκε ότι η ανάρρωση ήταν βασανιστική. Του έκανα μια σειρά από 15 βασανιστικές ενέσεις στη σπονδυλική στήλη, καθώς και μια σειρά από φάρμακα για να κρατήσουν τον πόνο υπό έλεγχο, τα οποία όπως παραδέχεται τον έφεραν σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Εσείς ποιος ηθοποιός πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε σκηνές ταινίας δράσης? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ